κάνουμε μια ζωή. Θα είμαστε προετοιμασμένοι απλά γιατί θα μας έρθει από κάπου. Τώρα, άμα αλλάζει όμως κάθε φορά γιατί δεν γουστάρει από εδώ να σε βλέπει έτσι. Ο άλλος δεν γουστάρει αλλιώς. Θα γίνει κάτι άλλο. Να ζω τη ζωή που θέλουν οι άλλοι και όχι τη ζωή που θέλω εγώ. Άρα πάντα όνειρα μου στράφει, πάνε στόχοι μου στράφει. Έλα, το ένιωσες ποτέ αυτό ότι ζεις κάποια άλλη ζωή επειδή κάποια άλλη και να πεις τι κάνεις. Περίμενε. Κάποτε ναι. Γιατί προσπαθούσα να είμαι αρεστή για τα θέλω των άλλων. Ναι. Γιατί εκείνον επίστευαν ότι θα ήταν το σωστό για μένα, γιατί εκείνη την εικόνα έπρεπε να βγάλω προς τα έξω. Σε σημείο να έχω παρεξηγηθεί και πάρα πολλές φορές. Το πιο πολύ που άκουσα ήταν ότι η Έλια, η ψιλομύτα ή έτσι ή άλλος. Και άπειρες νύχτες έκλαψα μετά γιατί. Είπε μου η μαμά μου, ξέρεις, δεν μπορούν όλοι να ξέρουν ποια είσαι. Δεν μπορούν όλοι να δουν την ψυχή σου, δεν μπορούν όλοι να δουν... Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε. Άρα επιλέγεις ποιον, όχι ποιον καταλαβαίνει, ποιον αφήνεις να καταλάβει ποιος είσαι. Έχεις διώξει κόσμο από τη ζωή σου. Ναι. Έτσι ψύχρα να το πεις, ξέρεις, δεν γουστάρω ρε παιδί να κάνω παλιά. Παλιά έκανα το με τρόπο, Αντρέα. Ναι. Τώρα με ενδιαφέρει. Τώρα δεν σε γουστάρω, δεν θα είμαι αγενής καθόλου. Απλά θα ασχοληθώ. Στη σχέση